Κύριε Ζαδάκη, καλημέρα. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Προκειμένου να μιλήσουμε για ένα πολύ πρωτοποριακό, χαρακτηρίστηκε χθες που το παρουσιάσετε, εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην περιφέρεια Κρήτης με τίτλο Κρητική Διατροφή και Αριστεία στη Φιλοξενία. Τα τελευταία χρόνια ενθυμούμε ότι έχετε βάλει ως περιφέρεια Κρήτης στόχο στην διασύνδεση της κριτικής διατροφής του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό. Ο στόχος βεβαίως είναι εφικτός. Οι δυσκολίες πολλές, τα προβλήματα αρκετά, ωστόσο σιγά σιγά τα πρώτα θετικά αποτελέσματα είναι ορατά. Θέλω να ξεκινήσουμε λοιπόν αναφορικά με το νέο πρόγραμμα που ανακοινώσετε χθες, που στοχεύει ακριβώς και πώς θα εξελιχθεί. Κύριε Βαρδάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Στόχος της περιφέρειας Κρήτης εδώ και χρόνια είναι η Κρήτη να καταστεί ένας γαστρονομικός προορισμός. Και πραγματικά ήδη έχει καταφέρει σημαντικά αποτελέσματα και από προσπάθειες όλων των φορέων, αλλά και από την κουλτούρα την οποία ήδη έχουν οι επαγγελματίες μας, οι επαγγελματίες στον χώρο μαζικής εστίασης, οι οποίοι έχουν μια κουλτούρα να αναδείξουν την κριτική διατροφή και να δώσουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες μας να μπορέσουν να τη δοκιμάσουν. Αυτό που ξεκινήσαμε χθες είναι ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Κρητική διατροφή και αριστεία στη φιλοξενία». Έγινε σε συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και του εκπαιδευτικού οργανισμού «Πλοηγός». Και στόχος του προγράμματος αυτού είναι, όπως είπατε, η διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό, η διάδοση του κρητικού διατροφικού πολιτισμού και να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους κλειδιά που είναι στους χώρους μαζικής εστίασης, γιατί οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σεφ, αρχιμάγειρες, ζαχαροπλάστες, δηλαδή όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που είναι στην κουζίνα των ξενοδοχείων, είναι στην κουζίνα των εστιατορίων, και αν τους περάσουμε μια άλλη νοοτροπία, μια άλλη κουλτούρα που έχουν, πολλοί την έχουν ήδη, αλλά να τους εμπλουτίσουμε και με περαιτέρω γνώσεις για να μάθουν την πολυτιμητική αφετηρία των προϊόντων μας, τη διατροφική τους αξία και όλα αυτά να μπορέσουμε να τα κάνουμε μια εμπειρία για τους επισκέπτες. Είναι αυτό το οποίο θα κερδίσουμε. Θα κερδίσουμε από τη βάση. Άρα, λέτε, σε εισαγωγικά οι λέξεις, στοχοποιούνται συγκεκριμένες επαγγελματικές ειδικότητες στα ξενοδοχεία, όπως είπατε, σεφ, μάγειρες και ζαχαροπλάστες, θα περάσουν από σεμινάρια, όπου εκεί τι θα μαθαίνουν, τι θα παρουσιάζεται εκεί. Θα μάθουν για τον κρητικό διατροφικό πολιτισμό, ναι, τον τρόπο ζωής των προγόνων μας, την ηθική, πώς αντιμετώπιζε ο παλιός κρητικός τη γυναίκα που ήταν η κολόνα του σπιτιού, ότι δεν είναι μόνο το τι τρώμε, αλλά εμείς τρώμε με παρέα. Η παράδοση και η κουλτούρα της Κρήτης, αυτό λέτε. Την παράδοση και την κουλτούρα της Κρήτης από τη μία, αλλά και τη διατροφική αξία των προϊόντων από την άλλη. Και όλα αυτά νομίζω ότι όταν ενωθούν και γίνουν ένα πράγμα, θα είναι ένα ισχυρό χαρτί για την Κρήτη. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε, το διαθέτουμε, αρκεί να το προβάλλουμε προς τα έξω και οι επισκέπτες μας να το δουν αυτό και να καταλάβουν πραγματικά την ιστορία και την πολιτισμική διαδρομή των προϊόντων του νησιού μας. Άρα λέτε ότι ο τελικός στόχος είναι η μετακύληση όλων αυτών των πραγμάτων που μας περιγράψετε σε σχέση με την παράδοση και την αγροδιατροφική κουλτούρα της Κρήτης στους επισκέπτες, Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Εκεί να πάει το πράγμα. Βεβαίως, αυτό είναι σημαντικό. Ξεκινάμε με τους σεφ, τους αρχιμάγειρες και τους ζαχαροπλάστες. Θα το επεκτείνουμε μετά και σε όλα τα στελέχη, σε όλους τους εργαζόμενους του χώρου μαζικής εστίασης. Οι εκπαιδευόμενοι ύστερα από αξιολόγηση θα πάρουν και πιστοποίηση, ναι, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα καλό ξεκίνημα για το μέλλον, ώστε στρατηγικά πλέον να δούμε με ένα στόχο να φτάσουμε σε ένα σημείο που να είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα για την Κρήτη όσον αφορά το γαστρονομικό προορισμό. Αυτά θα ξεκινήσουν άμεσα πριν την έναρξη της τουριστικής περίοδου και τι διάρκεια θα έχουν περίπου? Ναι, βεβαίως, ο στόχος είναι 62 ώρες το κάθε εκπαιδευτικό σεμινάριο, ναι, 45 θεωρητικά, 12 πρακτικά και 5 κάποιες επισκέψεις σε κάποιους χώρους. Είναι
5 τμήματα στο σύνολο από 25 άτομα για αρχή, 2 στο Ηράκλειο και ένα στον κάθε άλλο νομό. Θα πάει Παγκρίτια λοιπόν το σεμινάριο αυτό. Ναι, σε όλη την Κρήτη. Ναι. Οι εμπλεκόμενες τώρα, τα εμπλεκόμενα επαγγέλματα, πώς στηρίζουν την περιφέρεια για να την υλοποίηση του θεσμού αυτού, ώστε να είναι, είναι επιτυχημένος. Αν είδατε και χθες την συνάντηση που κάναμε, ήταν και ο πρόεδρος του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων Κρήτης, ήταν και από το επισητισμό του νομού του τμήματος Ανατολικής Κρήτης, ήταν από το Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας, ήταν στέλεχος του, ο Διευθυντής του Κέντρου Ικανοτήτων, δηλαδή ήταν ο πρόεδρος της Λέσσας Μαγείρων, ήταν ο πρόεδρος του Σωματείου Όρεση εμπλεκόμενη λοιπόν ειδικότητες. Μαγείρων και Ζαχαροπλαστών. Ναι. Δηλαδή ήταν όλοι εκείνοι εμπλεκόμενοι που θα κινητοποιήσουν και θα προωθήσουν το πρόγραμμα αυτό στα εμπλεκόμενα μέρη. Το ζητούμενο τα τελευταία χρόνια πράγματι έχετε δει αυξητική τάση έτσι ώστε τα κριτικά προϊόντα, η κριτική κουζίνα να έχει εισχωρήσει αποτελεσματικά στις κουζίνες των ξενοδοχείων στο νησί. Μα έχει αρχίσει αυτή η πορεία και ναι. Αυτό φαίνεται άλλωστε και από τα στοιχεία ότι η Κρήτη πλέον είναι ένας από τους καλύτερους γαστρονομικούς προορισμούς. Αυτό το Ηράκλειο μπήκε στην UNESCO, στις πόλεις, 7 παγκόσμιες πόλεις διαφέτος του UNESCO όσον αφορά τη διατροφή. Άρα υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η Κρήτη πλέον είναι ένας γαστρονομικός προορισμός. Όμως νομίζω ότι τα περιθώρια είναι ακόμα μεγαλύτερα, πολύ μεγαλύτερα. Και τα ξενοδοχεία ακόμα περισσότερο και αυτά να εντάξουν την κριτική διατροφή στο μενού τους, διότι είναι και ένα υπερόπλο. Δηλαδή η κριτική διατροφή, η ανάδειξη κριτικής διατροφής του κριτικού διατροφικού πολιτισμού είναι και για αυτούς μια πιστοποίηση η οποία θα τους συνοδεύει και στα πακέτα τα οποία θα προσφέρουν στους πελάτες τους. Γιατί ο τουρίστας πάει και για τον ήλιο, πάει και για τη θάλασσα, αλλά πάει και για άλλα πράγματα. Όπως είναι και η διατροφή, η διατροφή του κάθε τόπου τέλος πάντων, είναι η ιστορία, ο πολιτισμός του κάθε τόπου και όλα αυτά εμείς τα διαθέτουμε. Και αν τα διαθέσουμε και τα προβάλλουμε σωστά, νομίζω ότι θα είναι πηξίδα για το μέλλον να μπορέσουμε ακόμα περισσότερο τουρισμό να φέρουμε εδώ, αλλά και ποιοτικότερο τουρισμό, κάτι το οποίο είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Τώρα ως δημοσιογραφικά θέλω να σας ρωτήσω το επόμενο βήμα ποιο είναι, ο επόμενος στόχος ποιος είναι, να βγάλουμε και μία είδηση. Τι σκέπτεστε στο πλαίσιο υλοποίησης της πολιτικής σας, στον πρωτογενή τομέα ως περιφέρεια Κρήτης. Κύριε Βαρδάκη, για μένα προτασικός στόχος είναι να έχουμε ένα ενεργό αγροτικό πληθυσμό. Αν λάβουμε υπόψη μας τα δύο τελευταία προγράμματα των νέων αγροτών, είναι περίπου 4.000 άτομα μόνο για την Κρήτη. Ναι. Άρα έχουμε μια νέα γενιά αγροτών, η οποία έμεινε στην Ήπεθρο και πρέπει να τους δώσουμε κίνητρα. Όλους αυτούς να επενδύσουμε στη γνώση και στην εκπαίδευση, προκειμένου να μπορούν να φέρουν την έξυπνη γεωργία, τη γεωργία ακριβίας, που θα μειώσουν το κόστος παραγωγής, που θα έχουν ποιοτικότερα προϊόντα. Αυτό είναι το ένα. Να το διευκρινίσω, να μείνω στο ένα, να το διευκρινίσουμε λίγο. 4.000 νέοι αγρότες για πόσο χρονικό διάστημα, τα τελευταία πόσα χρόνια εννοείται. Τα δύο τελευταία προγράμματα, το 2016 και το 2021. Μάλιστα. Είναι σημαντικός αριθμός. Είναι πολύ σημαντικός αριθμός. Το νούμερο 2 που λέτε. Το δεύτερο θέμα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να δούμε άμεσα είναι το θέμα της κλιματικής αλλαγής, πρωτογενής τομέας και κλιματική αλλαγή. Βλέπουμε ότι μας χτυπάει την πόρτα, βλέπουμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε τις καλλιέργειές μας, πρέπει να δούμε εναλλακτικές καλλιέργειες μέσα από έρευνα με τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα, εναλλακτικές μορφές καλλιέργειες οι οποίες μπορεί να είναι πιο αθεκτικές στη νέα κλιματική αλλαγή, με βάση προϊόντα τα οποία μπορεί να είναι πιο ανταγωνιστικά με τον τουρισμό, με βάση προϊόντα να δούμε δεδρόλες καλλιέργειες οι οποίες με προϊόντα τα οποία φέρνουμε ήδη πάρα πολλά στην Ελλάδα, στο νησί μας, και προϊόντα τα οποία μπορούμε να τα παράγουμε και εμείς, να έχει μια υπεραξία τα προϊόντα αυτά. Τρίτο στόχο για μένα είναι να δούμε την έρευνα και καινοτομία, την κυκλική οικονομία. Δηλαδή είναι σημαντικά ζητήματα τα οποία συνιστούν να μειώσουν το κόστος παραγωγής, να έχουμε ποιοτικότερα προϊόντα και βέβαια να έχουμε και πιστοποιημένα προϊόντα
τα οποία θα δώσουν στα προϊόντα μας ταυτότητα και μια διαχρονική υπεραξία προς όφελος και των παραγωγών και των μεταποιητών. Άρα λέτε ότι υπάρχουν διαβουλεύσεις, υπάρχουν συζητήσεις, έτσι ώστε με τους αρμόδιους φορείς όπως είναι το ΙΤΗ, για παράδειγμα, η έρευνα και η ανατομία να εισχωρήσει στον πρωτογενή τομέα για θετικότερα αποτελέσματα. Αυτό μας λέτε. Στόχος μας είναι ναι, να εμπλέξουμε όλα μας τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εγώ και από την πρώτη στιγμή έκανα και μία επαφή με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ένα υψηλό επίπεδο εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα, το οποίο να δούμε τι μπορούμε να ξεκινήσουμε, να βάλουμε μια στρατηγική, ώστε να βάλουμε κι εμείς ένα λιθαράκι παραπάνω και να πάνε ακόμα τα πράγματα καλύτερα στον πρωτογενή τομέα. Έχουμε ένα προϊόν όπως είναι το ελαιόλαδο που πρέπει να το προστατεύσουμε, να το αναδείξουμε ακόμα περισσότερο, διότι έρθει και μια χρονιά η οποία πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι καλή. Προσδοκά ο κόσμος της παραγωγής ότι θα έχουμε μια καλή χρονιά στο ελαιόλαδο. Προσδοκά ο κόσμος της παραγωγής ότι θα έχουμε μια καλή τιμή στο ελαιόλαδο. Οπότε εμείς πρέπει και το προϊόν να προστατεύσουμε και με τη δακοκτονία και από άλλους παράγοντες, αλλά και να δούμε πώς μπορούμε ακόμα περισσότερο το προϊόν αυτό, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κρήτη, να αποκτήσει και άλλες αγορές. Θέλω να μείνω λίγο στους 4.000 νέους αγρότες. Τελευταία ερώτηση, κλείνοντας. Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα τα τελευταία χρόνια, τελευταία δεκαετία και βάλε ότι εγκαταλείπεται πρωτογενής τομέα στην Κρήτη, όπως και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, λόγω του ότι οι τιμές των αγροτικών προϊόντων δεν είναι ανταγωνιστικές σε σχέση με τα κόστη που απαιτούνται για να βγει ένα προϊόν. Οι 4.000 νέοι αγρότες ανά την Κρήτη, σίγουρα έχετε επαφή μαζί τους. Τι σας λένε, ποιο είναι το μήνυμα που σας δίνουν, τι ζητάνε από εσάς να πράξετε, για να μείνουν, να παραμείνουν στον πρωτογενή τομέα? Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι δεν είναι σταθερές οι τιμές. Ναι. Μπορεί φέτος να είναι καλές στο ένα προϊόν, του χρόνου να μην είναι, αλλά εμείς θέλουμε, το πρώτο είναι μια σταθερή υπεραξία στο προϊόν. Και αυτό θα το πετύχουμε μέσα από την τυποποίηση των προϊόντων. Είναι αυτό το οποίο λέμε συνεχώς, τα προϊόντα μας να τυποποιούνται και όχι να φέρουν χύμα. Πιάνουν καλύτερη τιμή, λέτε αυτό. Για να έχουν καλύτερη και σταθερή τιμή. Να υπάρχουν, να οργανωθούν οι παραγωγοί μας σε ομάδες παραγών. Είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει και υπάρχουν σημαντικές ομάδες παραγών, οι οποίες παράγουν και πάρα πολλά προϊόντα ποιοτικά. Είναι σημαντικό γιατί όταν είσαι σε μια ομάδα παραγών, παίρνεις περισσότερες προμήθειες με την έννοια των καλλιεργητικών δαπανών, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, ζωοτροφών, που πετυχαίνεις καλύτερες τιμές στο κόστος παραγωγής. Μπορείς να δώσεις το προϊόν μαζεμένο, δηλαδή μαζεύονται πάρα πολλά, πάρα πολλή τόνη προϊόντα, όπου πετυχαίνεις καλύτερες τιμές όταν πουλάς τα προϊόντα. Τέλος πάντων, όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι έχουν την ανησυχία για το μέλλον. Mm-hmm. Και εμείς πρέπει να είμαστε δίπλα τους, προκειμένου να τους παρέχουμε συνεχής εκπαίδευση. Για μένα η εκπαίδευση είναι το πρώτο και βασικό, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να εμπλουτίζονται συνεχώς με γνώση, με τα νέα δεδομένα, με τις νέες τεχνολογίες, να μπορούν να μπουν σε προγράμματα, σχέδια βελτίωσης, που να τους βοηθήσουν στην παραγωγή, να τους βοηθήσουν στις υποδομές, και οι νέοι μας αγρότες να αποκτήσουν μια κουλτούρα επαγγελματία. Έχει ξεκινήσει αυτό. Οι νέοι μας αγρότες, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι επαγγελματίες, επενδύουν στον πρωτογενή τομέα. Όμως είναι σημαντικό να δούμε όλα τα στάδια και την αλυσίδα παραγωγής, από την καλλιέργεια και το χωράφι μέχρι την τυποποίηση του τελικού προϊόν, πώς θα κάνουμε τα προϊόντα μας σε ανταγωνιστικά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Βαρδάκη, να υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά. Οι ελεγχτικοί μηχανισμοί του κράτους είναι αποδεκατημένοι. Πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά για να μην απαξιώνουν τα προϊόντα. Δηλαδή, από τη μία ο παραγωγός προσπαθεί να κάνει ένα μεγάλο κόπο για να φτιάξει ένα ποιοτικό προϊόν, και από την άλλη μπορεί να απαξιώνεται με τυχόν προσμίξεις ή ελληνοποίηση οτιδήποτε άλλο. Η ντομάτα που έρχεται από την Βόρεια Ευρώπη, από τις Βαλκανικές χώρες, ή η πατάτα από την Τουρκία που βαφτίζεται, αυτό λέτε στην ουσία. Που βαφτίζεται το γάλα κλπ. Ή το γάλα το οποίο μπορεί ή το αμνοερίφιο, αυτό λέτε. Αυτό είναι το πρώτο. Πρέπει να έχουμε ισχυρούς μηχανισμούς το κράτος που να αποφεύγει αυτά τα φαινόμενα. Αυτό είναι το πρώτο για να αποκτήσει μια υπεραξία. Δηλαδή μπορεί να κάνουμε τόσο αγώνα και τα υπόλοιπα, και να έχουμε αυτό και να τα απεξιώνει όλα. Επίσης, αυτό δεν εμπλέκεστε εσείς, όμως το συμπληρώνω κλείνοντας την ενδιαφέρουσα αυτή κουβέντα. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Τζεδάκη, τα τελευταία χρόνια από τα δημοπρατήρια
της Ιεράπετρας τα κυπευτικά να φεύγουν σε τιμές 30, 40, 50 λεπτών και εγώ ως καταναλωτής να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ ή στη Λαϊκή, αν προλαβαίνω, και να παίρνω το ίδιο προϊόν στο 1,5 και στο 1,80 ευρώ το κιλό. Αυτά είναι απαράδεκτα φαινόμενα. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά, κύριε Βαρδάκη.